έρθει στην κλινική του κύριου Λουλούδη. Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια. Να δούμε και πώς θα έκανα, πώς θα πήγαμε, πώς είναι αυτή η μύτη. Αυτή είναι η κλινική. Στην Παλίνη βρίσκεται. Σωστά, Παλίνη είναι εδώ. Επίσης λίγο πιο κάτω έχει, όχι μετρό, προαστιακό. Από εδώ είναι η κούκλα μας η Νάνση, η οποία ήταν, να το πω, ήσουν μόνο μας στο πλευρό μου, ό,τι ήθελα της έστελνα, μου απάνταγε αμέσως. Να σας κάνω ένα tour, δεν υπάρχει εδώ το γιατρείο, είναι... Να πιάσουμε το γιατρό μας. Τζα! Καλώς το μοντέλο. Γεια σας, πώς είστε. Γεια σου, για τα ντοματάκια. Γεια σου. Έχει έρθει η στιγμή να δούμε τη μύτη. Να θυμηθούμε λίγο. Για να θυμηθούμε. Ήρθε η ώρα να βγάζουμε τον αρθικά. Δεν πονάει αυτό καθόλου. Θα επιλύγω να το ξεκολλήσουμε καλά. Ταρά! Βλέπεις πως έχει φύγει ο ύβος πια και η κορυφή μας είναι πιο φίνη. Μία πολύ ωραία ανεπαίσθητη ελαφριά καμπύλη κοριτσίστικη που ήδη βελτιώνει ακόμη και το χείλος. Δείτε τη διαφορά και στο άνω χείλος πως φαίνεται. Το άνω χείλος έχει κάνει ένα καλύτερο setback, φαίνεται πιο πλούσιο. Παρόλα τα ειδήματα, πάρα πολύ νωρίς, 7η μέρα με τη χειρητική. Αναπνέω κανονικά. Αναπνέουμε κανονικά, έχει αρκετό ίδημα στην κορυφή, έχει ίδημα εκεί που υπήρχε ο ύβος, αλλά βλέπουμε την 7η μέρα δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μελανιές. Ναι. Μια ελαφρά υποψία μελανιάς. Ήμουν όμως υπάκουο κορίτσι, έβαζα 2 μέρες πάκου. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει και με το δέρμα μας βέβαια. Εδώ την 7η μέρα, γιατί πολλοί αναρωτιούνται πώς θα δείχνουν την 7η μέρα. Ήδη βλέπετε ότι με την αφαίρεση του νάρθηκα η μύτη είναι πάρα πολύ εμφανίσιμη. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι ότι θα βάλουμε αυτοκόλλητα, να διώξουμε αυτό το χειρουργικό είδημα και αυτά θα μείνουν εκεί για 3 ημέρες. Βάλαμε αυτά τα αυτοκολλητάκια, τα οποία, ναι, είναι πολύ κομψά και διακριτικά, δεν φαίνονται καθόλου, πρέπει να έρθει κανείς πολύ, ναι, κοντά. Ναι, ισχύει. Αλλά έχουν σπουδαία αποστολή να διώξουν το είδημα. Και παίρνεις μαζί σου τον άρθικα, ο οποίος έχει το σχήμα της καινούργιας μύτης. Ωραία. Και όταν θες να φορέσεις γυαλάκια, τώρα δεν μπαίνει, γίνεται αυτοκόλλητα. Α, okay. Όταν βγάλεις τα αυτοκόλλητα, θα έρχεται και θα κουμπώνει κατευθείαν. Τέλεια. Άρα βάζουμε τα γυαλιά μας πάνω από αυτό, mm-hmm, και δεν ενοχλούμε καθόλου τη μύτη. Μπορούμε να βάλουμε και τώρα που είναι καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου. Α, τέλεια. Αυτή ήταν η όλη διαδικασία. Τι ωραία. Μα τι ωραία. Έχω πάθει σοκ. Τι σου είναι η μύτη, ρε παιδιά, ε. Φεύγουμε από τον κύριο Λουλούδη. Έλα, γάτσου μου, τελείωσα. Θα κάτσουμε τώρα λιγάκι εδώ να περιμένουμε το γάτσου, ο οποίος τόση ώρα ήταν κάπου με τα παιδιά, λογικά σε κάποια παιδική χαρά. Σχετικά με τη μύτη, αυτό λέγαμε τώρα και με τον γιατρό. Θέλει και άλλη φροντίδα, θέλει πάρα πολύ προσοχή με τον ήλιο, με γυαλιά ηλίου, όχι πισίνες, όχι χέρια μέσα, να μην τη μολύνουμε, καπελάκι, αντιλιακό. Και το τελικό αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι αυτό. Θα το δούμε του χρόνου και όπως μου μπορεί και στον 1,5 χρόνο να δούμε διαφορά. Για να δούμε reaction γάτσου. Γεια σας! Hello! Τι έκανες, έβγαλες το αυτό και έβαλες τσιρότο? Ναι! Πώς θα δούμε? Αυτοκόλλητα ράματα. Τώρα έχουμε το ταξίδι της επιστροφής μας, καραβάκι. Πάρτε την έξοδο στα δεξιά. Είναι μια πολύ δύσκολη ώρα. Ο πτωρούλης μας γκρινιάζει. Πρέπει να δούμε τι θα τους δώσουμε να φάνε. Δεν πολύ θέλουν να φάνε. Εγώ το μεταξύ τώρα συνέχεια κοιτάζω τη νέα μου μύτη. Ο γάτσος μας έκανε κάποιες αγορές σούπερ. Μόνο αηδίες, γλυφτσούρια, πατατάκια. Εντάξει, πήρε και 2 μπανάνες. Και είμαστε έτοιμοι για το καράβι. Ο γάτσος πήρε μπέργκερ από το σούπερ μάρκετ. Μπέργκερ κοντόπουλο. Chicken burger. Και... άστα, να μην ρωτήσω. Πήρε τα καράβια. Ψήσε να πάρουμε ένα για κάπου αλλού. Να το καράβι μας με το χείο σήμερα. Ρε εσύ γάτσου, νομίζω πλέον με όλα έχουμε ταξιδέψει. Το μπέργκερ ήταν για πέταμα. Αυτό είναι άκης, είναι ωραίο, είναι νορμάλ. Γεια σου ρε Άκη, θα γίνεις και πατέρας. Σαν κρέπα είναι, θα γίνει πατέρας. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Συγκινήθηκα τώρα. Αλήθεια γάτσου. Άχου μωρέ. Ρε εσύ, τώρα σε κανένα μήνα θα γίνει. Γι' αυτό αφήνει μαλλιά. Άκη, όχι ότι βλέπεις τα vlogs μας, αλλά θέλω να σου πω, αν ποτέ στο δείξει κανείς τυχαία ή πέσει πάνω σε αυτό το βίντεο, σε πειράζει. Σε πειράζει συνέχεια και σε άλλα βίντεο, αλλά σε αγαπάμε ρε φίλε, έχουμε ξεσκίσει σχεδόν όλες τις συνταγές. Τις συνταγές του Άκη σίγουρα τις έχουμε ξεσκίσει.
Δεν κάναμε καμία όπως λέει. Συνέχεια κάτι αλλάζουν οι γάντες. Πάμε ρε παιδιά. Περίμενε το κορόλα! Μαμά μπορεί να ανοίξουν αυτήν την πόρτα. Πάμε γά. Reception. 7. Δίπλα. 1. Μα είναι δυνατόν να μας παίρνεις από το 5 στο 1. Του κόβει να πάει στο 7 και να γυρίσει κάτω. Όχι. Τώρα θα ανοίξει. Θα δει ο κόσμος ότι είμαστε εμείς. Καλή ώρα και θα ξανακλείσει. Εσείς πάτε reception, ε. Προσπαθούμε εδώ και πολλή ώρα. Εγώ ρώτησα κάτι. Λέω εσείς reception, βάλε. Ναι. Θα δούμε εδώ και πολλά. Εγώ δεν σε ρώτησα πόση ώρα προσπαθεί. Το 6 είναι εδώ. Το 7 θέλω. 7. Το γράψε. Μπράβο σου. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί είναι το άρθρο. Εγώ έχω πάρει παράθυρο, φίλε. Μην δίνουμε τώρα εδώ πέρα πύλιες. Ακολουθούμε το γάτσο. Πάντα. Αλλιώς χανόμαστε. Come here, please. Εδώ τα νούμερα ανεβαίνουν. Πού πάτε, πού πάτε. Πάμε σε εκεί. Μπράβο. Άνοιξε πόρτα. Ω, πω, 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 πω. Πόρτα και πίνακας. Είναι πιο φαρδιά, ρε. Είναι πιο φαρδιά, αλλά είναι πιο παλιά. Ωραία, και το παραθύρι μας είναι λιγάκι βρωμερό. Τηλέφωνο. Και τηλέφωνο. Ρε γαμώ, το ούξενε ρόζι, εδώ έχει restaurant self-service. Φάγαμε σε ένα άλλο vlog. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν αντέχω να μου αγγίζει τίποτα τη μύτη. Ούτε άμα μάσκα. Άμα κάνεις τη μασκίτσα έτσι, ίσως ακουμπάει λίγο στο μάγο μεγδίσινο. Γράψε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το αποτέλεσμα. Εμένα μου άρεσε πολύ. Γράψτε κάτι διαφορετικό αν τολμάτε. Είναι ωραία, δεν είναι self-service. Θα σου σερβίρω εγώ, αγάπη μου. Μωρό μου. Κάτι θα σου σερβίρω εγώ. Ζωή μου. Ναι. Τα ρέστοραν είχε το προηγούμενο αυτό με τον LED τοίχο και είχε, παιδιά, είχε ρέστοραν και πώς δεν πήγαμε, γιατί δεν πήγαμε, πού να πάμε. Αυτό που γυρίσαμε χωρίς καμπίνες. Και μάλιστα κοιμόμαστε δίπλα από το εστιατόριο ακριβώς. Σταμάτα να τρως. Γιατί, για να έχω ρίξει για εκεί. Ναι. Οπότε αγαπημένα μου. Γι' αυτό τα πήρα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το... Το άλλο είχε πιο μεγάλο παράθυρο. Θυμάμαι καθόμουν εκεί πάνω. Καθόσουν μαζί με τον Νέκτορα. Μαζί με τον Νέκτορα. Άνοιξα εδώ κρεβατάκι. Για να ανέβω πάνω, μη με χτυπήσει κανείς, να είμαι μόνη μου. Να φύγεις καλά, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο που δεν έχει restaurant. Τι δεν έχει ρε παιδιά το δωμάτιο. Καλά εσείς τόση ώρα δεν το βλέπετε να μου πείτε. Δεν έχει τηλεόραση. Πώς θα δούμε κύριε το βράδυ ένα survivor, ένα κάτι να περάσει η ώρα μας. Θα φάμε τα megabyte δηλαδή στο τηλέφωνο ντε και καλά. Εγώ μπορώ να κοιμηθώ άμα θέλω. Γάτσου, να καταγραφεί. Να μην ξαναπάρουμε το χείο σου. Έγινε. Τέλος πάντων, μπορεί να σε ξαναπάρουμε. Επειδή έχεις καλό φαγητό. Για να δούμε όμως, κάτσε. Να κρατάμε μικρό καλάθι. Άντε, θα τα πούμε μετά, γεια. Προσπαθήσαμε να κοιμηθούμε. Το καταφέραμε. Εγώ κοιμόμουν λόλο από κάτι ξύπναγα. Ή θα μίλαγε η Κασάνδρα, ή κάτι θα χτύπαγε. Έχουμε και ενοχλητικούς γείτονες. Ισχύει, μας έτυχε και αυτό. Και ο γάτος τώρα τρώει τόστ Άκης. Απ' τα νεύρα μου. Εμένα με ηρεμεί ο Άκης. Το κουλό ποιο είναι. Νόμιζα ότι κοπάναγαν οι ενοχλητικοί γείτονες. Και κοπάνισα με δύναμη τον τοίχο και φώναξα. Και τελικά κοπάνα για το Κάσιος. Βάλαμε τα καλά μας. Εγώ πάνω από το φόρεμα που φόραγα έβαλα τούτο εδώ, έτσι με το μανικάκι. Και το Κάσιος μακριμάνικο και ο Έκου. Ο γάτσου ξέμεινε. Ξέμεινε ο γάτσου από μακριμάνικο. Πώς το κάναμε αυτό. Πάμε βόλτα και να φάμε. Τρέξε, πάμε να το πιάσουμε. Γρήγορα. Κάτσου πιάσε τραπέζι με θέα. Για διάλεξε. Μπρόκολο καρότο, ψαρονέφρι με πατατούλες, κοτόπουλο και σολομό. Let's eat. Α, τι ωραία.
Μην πηγαίνετε ποτέ για φαγητό με τέτοια μανίκια. Κάνω έτσι και εντάξει, θα έχω σκουπίσει όλα. Θα το θυμάστε και από το προηγούμενο vlog. Είναι αυτό με τίτλο «Το καλύτερο ταξίδι μας μέχρι στιγμή». Επειδή είχαμε φάει καλά και είμαστε καλοφαγάδες, σαν ρεζουμέ μας έμεινε ότι ήταν το καλύτερο ταξίδι μέχρι στιγμή. Και τόσο πολύ. Το φαγητό είναι άριστο. Μπορεί να κράξαμε για την τηλεόραση. Είναι και λίγο παλτζό, αλλά το φαγητό είναι. Εντάξει. Αϊ, τι ωραία. Τώρα έχει νυχτώσει και αντί για τη θέα βλέπουμε τους εαυτούς μας. Δεν χρειάζεται να σου πω αν ήταν νόστιμα ή όχι, απλά θα σας δείξω. Εγώ έχω πεθάνει, κάτι δεν μπορώ να κουνηθώ. Σαν το νούμερο 1, 2, 3, 4, 5. Χάτσου, σε ευχαριστώ για το πολύ όμορφο τραπέζι που μου έκανες. Ε, σιγά. Χάτσου, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Κατσουδάκι μου! Α, πιε κοκακολίτσα τώρα. Έλα τάντι να μαζέψεις. Ορίστε, παρακαλώ, παιδιά. Οι υπόλοιποι που είναι, οι 5. Περάστε. Όταν σου λέει να πας στο 7, θα πηγαίνεις στο 7. Το κατάλαβες. Πάλι θα σου κάνω παρατήρηση δεύτερη φορά. Τρίτη φορά που σου κάνω παρατήρηση. Στο 7. Ανάσταση. Εδώ το βάσανό μας τώρα, δεν χωράνε οι ρόδες, τις βγάζει ο Γατς. Και λες πάλι καλά που βγαίνουν αυτές, βέβαια, δηλαδή. Αν είχε κάποιοι που δεν βγαίνουν. Και μετά το πιάνεις έτσι. Τσικ, 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 τσικ. Πέντε είναι και έχει καταράξει τα μάτια, ε. Έχω ξενερώσει που δεν έχουμε τηλεόραση. Τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε. Θα πρέπει, βασικά. Άμα γυρίσουμε στο δωμάτιο, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε. Οπότε μου λέει ο Γάτσου, πάμε σαλονάκι. Αλλά σαλονάκι, χαμός από κόσμο. Ήρθαμε εδώ σε κάτι καθίσματα. Έχει μία τηλεόραση και δεν υπάρχει κανείς άλλος, οπότε μόνοι μας θα είμαστε. Αλλά δεν ξέρουμε πώς αλλάζει κανάλια. Λέω δεν έχουμε Γάτσου... χειριστήριο. Δεν έχουμε και χειριστήριο. Λέω Γάτσου, κατεβάσει. Κατεβάζω ένα τώρα, μήπως και κάνουμε κατάσταση. Ένας εδώ, ένας εκεί, άλλος παραπέρα. Τι κάνεις εδώ, κοκκίτσι. Πιτσίνι. Πιτσίνι. Και το άλλο το έχεις στην κουκίνα μας. Είδαμε λίγο τηλεόραση εδώ, την κλείνω. Γιατί νιστάξαμε, πάμε room. Τι ωραία που σε έβαλε και ο μπαμπάς. Αγνία. Πιπ, πιπ, πιπ. Έξι. Δεν θα μάθω ποτέ. Μη με αφήσει εδώ στο καράβι. Ούτε να βγω έξω δεν θα βρίσκω. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο, μην νομίζεις. Επιστρέψαμε δωμάτιο, εγώ έχω ανέβει εδώ πάνω-πάνω, να μην με φτάνουν τα τσιτσίνια μου. Θα κάνω κάμερα μάνα από υψηλού. Θα σας φτιάξω εγώ τα γαλατά σας. Έτοιμα τα μωράκια μου. Άντε καληνύχτες. Τα λέμε αύριο. Ρίξαμε έναν ύπνο. Πω, βασικά θα κοιμόμασταν κι άλλο πολύ, είμαι βέβαιη. Τι ώρα είναι. Ρε Γατς. Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά. Η ώρα είναι 6:30 και μας ξύπνησαν και μας είπαν σηκωθείτε γιατί φτάνουμε στη Ρόδο. Άρα και 7 να φτάσουμε, 8 είμαστε σπίτι, τους ετοιμάζουμε τις τσάντες στο σχολείο. Γιατί μου λέει ο Γάτσου φτάνουμε 11-12. Αυτή τη φορά ήμουν τόσο κουρασμένη έτσι και με τη μύτη που δεν κάνει και ένα βραχή βέβαια. Ούτε ντουζάκι, ούτε τίποτα. Γεια σου δωμάτιο που δεν είχες τηλεόραση. Καλέ, μας φώναξε το μεγάφωνο, το αυτοκίνητό μας. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Και εσύ μην κάνεις πάλι βλακίες πάνω κάτω. Ήρθες την ώρα. Πάτε φαμίλια. Σου λέει αυτή κοιμούνται, πού είναι ακόμα. Η Κασάνδρα Μίχη, θέλετε να μπείτε. Όχι, όχι, δεν είναι 200 όροφο, δεν πειράζει. Τι, πάμε τα πόδια. Γυμναστικούλα. Έχω την εντύπωση, ναι. Βασικά δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα πάρα πολύ εντυπωσιακό και νομίζω πως σου είναι πάρα πολύ έξυπνη αυτή εδώ η παρκαδόρη. Είναι. Δηλαδή αυτό το κάνει δεξιά αριστερά μέσα σε χώρο μηδαμινό. Είναι πολύ καλή, είναι αλάνια.
Καλώς ήρθατε στη Ρόδο. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, καλή διαμονή. Εδώ φτιάξανε κάτι, ποδηλατόδρομο. Το μηχανάκι. Πάντως για το μηχανάκι δεν είναι, βγες έξω ρε. Α, α, θα πέσεις στον άθρο. Τον μαλώνει, να. Μπράβο, καλά του τάπε. Στις ειδήσεις. Για τα ποδήλατα και τους πεζούς, δεν είναι μηχανάκια. Ωραία, ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Κλουστά Αρχείος. Γεια σου, Ροδίτσα μου, κουκλάρα μου. Γεια σου και εσύ, Βανέσα, με την καινούργια σου τιμή. Τι. Καφέ θα πιούμε. Ναι. Μπάκι θα πάρουμε. Ναι, μπάκι, γουρούνες. Να την κάνω καινούργια τιμή. Πήραμε και καφεδάκι, φύγαμε για σπίτι να πάμε τα παιδιά σχολείο για να τακτοποιηθούμε το αυτοκίνητο, την παντού πράγματα. Γυρίσαμε σπιτάκι μας και να σου πω πώς νιώθω, επειδή επιστρέψαμε στη Ρόδο η οποία έχει φουλ ζέστη. Βλέπεις τουριστάκια, τη θάλασσα, τουριστικά μαγαζιά. Δεν νιώθεις ότι έχεις επιστρέψει σε ρουτίνα, καθημερινότητα και τέτοια. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι, πώς να σου πω, λες και ήρθα για διακοπές και ήδη κάνω πλάνα που λέγαμε και με το γάτσο να πάμε να πάρουμε καραβάκια, να πάρουμε μπάγκι, να πάρουμε γουρούνες, να πάμε από εδώ, από εκεί. Είναι κάποια μέρη που δεν έχουμε πάει ακόμα. Καλή ώρα, η Ρόδος είναι γνωστή για την κοιλάδα των πεταλούδων, όπου είναι ένα δάσος γεμάτο πεταλούδες και δεν έχουμε πάει ακόμα. Θα σας κλείσω τώρα, γιατί προφανώς έχουμε δουλειές με φούντες, να μαζέψουμε όλα αυτά που φέραμε, να οργανωθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, ναι, μας κάνετε παρέα κουβαλώντας αυτό το μηχάνημα. Νιώθουμε ότι σας κουβαλάμε όλους μαζί. Ευχαριστούμε πολύ, εννοείται πως θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Άντε, γεια!